Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι αποκαλυπτικές, καθώς θα δούμε πώς η Ευανθία χάνει την όραση της. Η γυναίκα μεταφέρεται στο νοσοκομείο ενώ η δολοφονία του γίνεται γνωστή. Οι αδερφές του και όλοι οι συγχωριανοί του θρυνούν για τον νεκρό άντρα, ενώ παράλληλα γίνονται και οι απαραίτητες προετοιμασίες για την κηδεία του. Η κατάσταση της είναι σοβαρή και παραμένει στο νοσοκομείο. Όσο η γυναίκα νοσηλεύεται, η Φρόσο, που δεν λυπάται καθόλου για το φόνο του βιαστή της, εκμεταλλεύεται την κατάσταση και απολαμβάνει μόνη της το αρχοντικό, σπαταλώντας τα χρήματα της οικογένειας Νάτσι, προς οφελός της, ενώ οι αδερφές και η γαμπρή του Ηλία προσπαθούν να την έχουν από κοντά. Ύστερα από μερικές ημέρες η Ευανθία παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο και επιστρέφει στο σπίτι της. Όμως η ζωή της πια δεν είναι ίδια, διότι εκτός από την απώλεια του άντρα της βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακόμα τραγικό γεγονός. Η Ευανθία έχει χάσει την όρασή της. Η Φρόσο ξαφνιάζεται με την κατάσταση και διαπιστώνει ότι πλέον η κυρία της εξαρτάται αποκλειστικά από εκείνη. Τότε, η ψυχοκόρη αποφάσισε να μετατρέψει την καθημερινότητα της γυναίκας σε πραγματικό εφιάλτη, προκειμένου να την εκδικηθεί για όσα έχει τραβήξει από εκείνη και τον άντρα της όλο αυτό το διάστημα. Έτσι ένα νέο μαρτύριο ξεκινά για την Ευανθία, η οποία δεν τολμά να αποκαλύψει σε κανένα τα βασανιστήρια που βιώνει μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV, για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.